Εμεί χειρότερα. 10 λεπτά έλειψα, άφησε το μαγαζί ανοιχτό και έφυγε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του, πάει και τελείωσε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι θα θέλατε? Να ρίξω μια ματιά. Βεβαίως, να ρίξετε. Και αν θέλετε βοήθεια, μου λέτε. Τι ήταν αυτό? Είπατε κάτι? Εσείς ακούσατε κάτι? Εσείς είπατε? Αν δεν είπατε εσείς, πώς να ακούσω εγώ? Μόνοι μας δεν είμαστε μέσα στο μαγαζί. Σωστά. Μόνοι μας είμαστε. Αυτές οι κούπες βγαίνουν και σε φλιτζανάκια του ελληνικού. Όχι, δυστυχώς. Κακός. Κακός καλός, δεν βγαίνουν. Οι αγώνες δεν γίνονται για τους ξένους. Οι αγώνες γίνονται για τους Έλληνες. Κανονικά θα έπρεπε να απευθύνονται στην ελληνική αγορά αυτά τα προϊόντα. Έπρεπε να βγάλουν και σερβίτσιο για τον ελληνικό. Πιθανόν. Όπως επίσης, πολύ ωραία ιδέα θα ήταν να βγάλουν και μια κούκλα θήβος που να λέει το φλιτζάνι, αλλά δεν έβγαλαν, τι να κάνουμε. Καλά, Χριστέ και Παναγία, τι έγινε? Α, έχετε και μπρελόγια κλειδιά, ωραία. Μεγαλύτερο μέγεθος υπάρχει. Ορίστε. Λέω, μεγαλύτερο μέγεθος έχει? Α, αυτό εδώ. Πιο μεγάλο όχι, Θέλω να παίρνει αρκετά κλειδιά. Πιο μεγάλο από αυτό? Τι να το κάνετε, δεσμοφύλακας είστε? Ναι. Α, ωραία. Λυπάμαι, δεν έχουμε. Διώχτην. Τι? Διώχτην, Σούλα, διώχτην. Ακούω φωνές. Αυτές οι κρεφίτσες υπάρχουν μόνο σε αυτό το σχέδιο. Τι μόνο σε αυτό το σχέδιο, κυρία μου, ορίστε. 50 διαφορετικές εκεί εδώ πέρα. Ναι, αλλά καρφιτσώνουν. Επειδή είναι καρφίτσες. Αν ήταν βίδες θα βίδαναν, αν ήταν καρφιά θα κάρφωναν. Και αν η μύγα είχε χόλο, θα έχεις τον κόσμο όλο. Είπατε κάτι? Είσαι και κοφή. Ποιος μιλάει, δεν καταλαβαίνω. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Κάτι υποψιάζομαι. Εγώ πάντως ψάχνω αυτές που έχουν ένα μαγνητάκι από πίσω και κουμπώνουν. Δεν έχουμε τέτοιες. Όντως, δεν έχουμε. Θα σηκωθείς να φύγεις να τελειώνουμε? Ποιος μιλάει, δεν καταλαβαίνω. Πάρε δρόμο να τελειώνουμε, Χριστιανή μου, μας έπληξες. Εσείς μιλάτε. Είστε εγκαστρίμηθος. Είναι εγκαστρίδημος. Σκάτσε εσύ. Όχι, δεν είμαι. Καλύτερα να φύγετε, περάστε. Μα! Δεν έχει μα, γεια σας! Βρε καλό στο Muppet Show. Τι κάνετε εκεί? Σενιόρα Ζούλα, πίσω από το κούρδο... Κούρο. Σι... Περδόν. Πίσω από το κούρο έχει ένα φανελάκι, το φέρνεις λίγο. Τι άλλο θα δω εδώ μέσα? Κι εγώ για να μην δεις το λέω. Άμα εδώ δεν έχει μόνο ένα φανελάκι. Φέρε ό,τι έχει. Αυτός είναι... Από άλλη χώρα. Μωρέ, από άλλο γαλαξία είναι. Ποια χώρα? Εσύ όμως. Δεν το κάναμε επίτηδες. Προέκυψε. Ήρθα να τον δω και έλειπες εσύ. Και δεν θέλαμε να φαινόμαστε και απ' έξω. Όχι. Μετά το ένα έφερε τ' άλλο. Και βρεθήκατε κάτω από το γραφείο και ο κούρος στη γωνιά να κρατάει την καρνταρόβα. Ναι. Συγγνώμη. Συγχωρεμένη. Δεν μου λες. Τώρα που θα πάει στρατό, τι θα κάνεις? Το καλύτερό μου. Θα είναι τέλεια στο στρατό. Τέλεια στο στρατό? Τι στο καλό, τόσο πολύ τον άλλαξαν και δεν πήρα χαμπάρι. Δεν μπορώ να τον έχω συνέχεια μες στα πόδια μου. Έχω και δουλειές. Άσε που άμα τον είχα κάθε μέρα θα είχαν πειραχτεί τα νεύρα μου. Τι έκανες πάλι? Καλή ώρα. Κατά λάθος. Σενιόρ Σολίβα, χαλή έπαινε να την πληρώνουμε. Μαζέψε τα γρήγορα και πάω εγώ. Σέμνα! Να φεύγω κι εγώ. Όχι. Έχει δουλειά η κοπέλα.
Όλοι σαν και σένα είναι, νομίζεις? Ναι, έχω δουλειά. Και μάλιστα πολύ σημαντική. Κατάλαβες? Ναι. Ο σκηνοθέτης κάνει ότι είναι ζευγάρι με τη Δεσποινίδα Σύση για να σας κάνει να ζηλέψετε. Αλλά εσείς το καταλάβατε και τώρα θα τους δουλέψετε. Ακριβώς. Πώς σου φαίνεται? Τέλειο σχέδιο, κυρία Μπία. Τέλειο. Θα πιάσει οπωσδήποτε. Απορώ γιατί τα δικά μας δεν πιάνουνε. Αυτά με σένα και την Κέτη, ε? Ναι. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Και να πεις ότι δεν προσπαθώ. Βασανισμένο παιδί. Και τώρα τι σκέφτεσαι? Να κάνεις και εσύ το κόλπο με τη ζηλιά? Όχι, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια της κυρίας μου, το πεις αρήμπαμπα. Έλα, σήμερα έχει γενέθλια. Τα πόσα κλείνει? Δεν λέει. Ακριβώς. Γι' αυτό κι εγώ σκέφτηκα να της κάνω ένα δώρο. Λουλούδια? Όχι. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Με το κτέλ? Όχι, με το αεροπλάνο, έβγαλε εισιτήρια. Με τι λεφτά? Τα τρία τελευταία καλοκαίρια δούλευα σε μια καφετέρια. Ό,τι λεφτά μάζεψα τα δώσα για αυτό το σκοπό. Τι πάθατε? Συγκινούμε. Κλαίτε? Εδώ κλαίω που απήγαγαν τη Δαλιδά. Δύο επεισόδια τώρα έχω βαλαντώσει το κλάμα, δεν θα κλάψω γι' αυτό. Εύχομαι να πιστεί. Μακάρι. Με αυτό το όνειρο ζω. Εγώ και η κυρία στο Παρίσι, δεν θα είναι τέλειο? Αν δεν θα είναι, να σου πω. Αν σου πει να ανέβετε μαζί στον πύργο του Άιφελ, εσύ μην ανέβεις. Για να μην ζαλιστώ? Όχι, για να μην σε πετάξει κάτω. Σωστά. Και στο Σικουάνα, έτσι όπως θα είσαστε στο πεζοδρόμιο, εσύ από τη μέσα μεριά καλύτερα. Απ' τη μέσα, ναι. Άντε, πήγαινε τώρα. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Επίσης. Και όπως είπαμε, στο Σικουάνα εσύ... Από μέσα. Απ' τη μέσα μεριά. Στο καλό. Τι παιδί. Μάλιστα. Λαζάρου. Ορίστε. Η έκθεση ανθοκομικής είναι δικό σου έργο? Μάλιστα. Τι ρωτάω? Γιατί? Είναι για τα γενέθλιά σας. Α, και τα έστειλες από τώρα. Γιατί τον Ιούλιο έχουν για μια απεργία τα ανθοπολία. Ποιον Ιούλιο? Κέσσερα. Τον Ιούλιο, ποιον Ιούλιο? Τον Ιούλιο είναι τα γενέθλιά σας. Ναι, δεν σε βολεύει, ε? Μα εμένα η Σαρύπαπα μου είπε ότι η κυρία Κωνσταντίνου είπε στο Λυκειάρχη ότι σήμερα είναι τα γενέθλιά σας και ότι έπρεπε να σας πάρουν και ένα δώρο. Να πεις στη Σαρύπαπα ότι εκτός από φαντασιόπληκτη είναι και κουφή και την έχουμε και σημεοφόρο. Πότε θα την κρεμάσω από το κοντάρι της σημαίας, δεν ξέρω ακόμα. Η κυρία Βελοπούλου έχει τα γενέθλιά της και επειδή είναι στο νοσοκομείο, τη στείλαμε ένα δώρο. Η κυρία Βελοπούλου. Και τώρα? Τώρα δώστε σε κάποιον μαζί με μια πορτοκαλάδα να τα πάει στο Σεισμονόγλιο. Μια χαρά είναι. Μα εγώ τα πήρα για τα δικά σας γενέθλια. Τότε βάλτε σε μια γωνία και μου τα ξαναφέρνεις τον Ιούλιο αποξηραμένα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά μυαλό δεν βλέπω να βάζεις. Και δεν μου λες. Εσύ γιατί μου έφερες λουλούδια? Ήθελα να σας δείξω. Τι κάνεις εκεί? Μου πέφτει το παντελόνι. Κράτα το. Μάλιστα. Και σας πήρα και ένα δώρο. Και αυτό κράτα το. Καλημέρα σας. Την κυρία Κατσίκη θα ήθελα, παρακαλώ. Αυτή είναι. Όχι, δεν είναι. Τόγκα. Όχι, Κατσίκη. Μάλιστα. Ελίζα Βαρτανιάν. Δημοσιογράφος. Αχ, αυτή που κάνει την εκπομπή Ανοίγω το Συρτάρι. Ανοίγω το Συρτάρι. Ναι, είναι εκπομπή με κουτσομπολιά. Ανοίγει το Συρτάρι και βγάζει από μέσα τα θέματα. Για ηθοποιούς, για τραγουδιστές. Σαν την Τατιάνα. Σας παρακαλώ, αν γίνεται, να αποφύγουμε αυτό το όνομα. Εξάλλου, δεν είμαι εδώ για ρεπορτάζ αυτής της εκπομπής. Ευτυχώς. Ετοιμάζω μια καινούργια εκπομπή πολιτικού περιεχομένου και σαν πρώτο θέμα επέλεξα την παιδεία. Θα υπάρχουν καλεσμένοι από το χώρο της πολιτικής, δημοσιογράφοι. Α, σαν και αυτό που κάνει ο άντρας της Τατιάνας, ε. Αυτό βαλτό είναι. Ξέρετε πόσες φορές έχω να ρωτηθεί κι εγώ. Τέλος πάντων, από μένα τι θέλει? Έχω ήδη μιλήσει με τον Λυκειάρχη και είναι σύμφωνος. Θα ήθελα να κάνουμε αύριο ένα ρεπορτάζ με πλάνα από το μάθημα. Τίποτα στημένο, τελείως φυσικό. Για να παίξει πριν τη συζήτηση, τι λέτε? Ξέρω εγώ. Τι να πω. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά. Ποιος σας τα έφερε? Εγώ. Για τα γενέθλια της κυρίας. Αχ, σήμερα είναι? Σε 2,5 μήνες. Είναι σαν τους Ολυμπιακούς. Είτε να τους γιορτάσουμε το 2004, τους γιορτάσαμε όμως το 1997. Γι' αυτό δεν μας κάνουν αίσθηση πια. Ξεθύμωνε το κέφι. Ακριβώς. Λοιπόν, τι λέτε? Είστε σύμφωνοι για το ρεπορτάζ?
Καλημέρα. Τι κάνεις, Μία? Μια χαρά. Όλα μια χαρά. Αλήθεια? Τι, ψέματα. Εσύ? Κι εγώ. Βέβαια, τώρα βρήκες το δρόμο σου. Εγώ το φιλοσόφησα. Μία, είπα, αφού τα παιδιά ταιριάζουν και αγαπιούνται τόσο πολύ, δεν έχεις κανένα λόγο να πεις ανάμεσα τους. Ανάμεσα σε ποιους? Ανάμεσα σε σένα και τη Σύση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αυτό κατάλαβες? Ναι, γιατί έπρεπε να καταλάβω κάτι άλλο. Μην το λες, μπορούσες να καταλάβεις τίποτα άλλο. Πάντως, είμαι πολύ χαρούμενη. Ειλικρινά, πάρα πολύ χαρούμενη. Τόσο που, εντάξει, μπορεί να τσαντιστείτε τώρα, αλλά δεν άντεξα και το είπα. Ποιο? Για το δεσμό σας. Σε ποιους? Εδώ γύρω στο τετράγωνο. Ναι. Πάω τώρα να αλλάξω. Θέλω να ξέρεις ότι σε εκτιμώ βαθύτατα και ότι θα σε έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Α, συγχαρητήρια. Τι έγινε, τι σου έλεγε? Ότι με εκτιμά βαθύτατα. Είδες βρε, προσπαθεί να σε προσεγγίσει. Δεν με προσεγγίσει, ρε, σκατά τα κάναμε. Αυτή με χώρισε, μου έδωσε την ευχή της και τώρα πάει να αλλάξει. Για ξαναπέστο. Μας καμαρώνει, λέει, που είμαστε ταιριαστοί και αγαπημένοι. Κοιτάξτε, κύριε Κατσίκη, κανονικά θα έπρεπε να στείλω κάποιον από τους συνεργάτες μου, αλλά επειδή το τελευταίο καιρό έχουμε διαρροές και κατά ένα περίεργο τρόπο, ό,τι αποκλειστικό ετοιμάζουμε για την εκπομπή καταλήγει στην άλλη. Ποια άλλη? Την άλλη. Ούτε το όνομά της δεν θέλω να πω. Της άλλης? Ναι, βρε, πουλάκι μου. Όχι τη Λαμπύρη, την άλλη. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν πιστεύω να έχετε μιλήσει σε κανένα άλλο κανάλι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, αν είναι όντως αλήθεια όσα καταγγείλατε, ότι είστε ο υπερτυχερός του Τζόκερ. Είμαι. Ωραία. Και ότι οι τρεις πρώην σύζυγοί σας προσπάθησαν να το βρουν και να σας το πάρουν. Αλλά αυτό έγινε στην αρχή. Μετά. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε μετά. Ναι, αλλά εγώ για το μετά θέλω να μιλήσω. Που με ξέχασαν, που με άφησαν μόνο μου. Αυτό θέλω να καταγγείλω. Καλά. Αυτό δεν έκανε και προχθές ο καλεσμένος που είχατε στην εκπομπή σας. Ποιος? Αυτός που τον άφησε η γυναίκα του, που του πήρε και τα παιδιά. Γιατί εσείς είχατε παιδιά με καμία από τις τρεις? Όχι. Τότε πώς θέλεις να βγεις πρώτο θέμα, Χριστιανέ μου? Άρα δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Μπορώ. Πώς? Παιδιά μπορεί να μην έχετε, έχετε όμως Τζόκερ. Περίπου. Εμείς σε αυτό θα εστιάσουμε. Πείτε μου λίγο, όσο καιρό σας είχαν απαγάγει. Μα δεν με είχαν απαγάγει. Εμείς αυτό θα πούμε. Γιατί? Βέβαια, ας το πούμε αυτό μέχρι να πέσουν οι πρώτες διαφημίσεις και τα αλλάζουμε μετά. Μα εγώ δεν θέλω να πω αυτό. Για άλλο λόγο θέλω να βγω στην εκπομπή σας. Για ποιο? Για να. Αφού δεν ξέρεις, άφησε εμένα που ξέρω να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, έχω ήδη πάει στην καθηγήτρια. Θα προσεγγίσω και τις άλλες δύο. Θα κάνω ένα ρεπορτάζ για τις ζωές τους, η κάθε μία στη δουλειά της. Και μετά σας μαζεύω και τους τέσσερις και χτυπάμε τα σαραντάρια. Σινιόρα Ζούλα, σκέφτηκα να σου φέρω στο μαγαζί ένα φιδάκι για τα κουνούπια. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, ένα φιδάκι είναι χρήσιμο. Θα βάλω ταμπλέτες. Το φιδάκι βγάζει μια μυρωδιά. Όχι, δεν βγάζει. Είναι πολύ καθαρό. Όταν καίγεται εννοώ, βγάζει μια παράξενη μυρωδιά. Θα προσέξεις να μην καίγεται. Άμα δεν καίγεται, πώς θα διώχνει τα κουνούπια? Θα τα πιάνει με τη γλώσσα του. Ποιο? Το φιδάκι. Για μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει ζουμί η υπόθεση. Τι φιδάκι είναι αυτό, καμάρι μου, που θες να μου κουβαλήσεις? Φιδάκι. Ναι, τι φιδάκι? Για τα κουνούπια. Πώς είναι? Είναι πράσινο. Ναι. Πάει έτσι γύρω-γύρω. Ναι. Και είναι πάνω σε μία μικρή μεταλλική βάση ή κάνει βόλτες στο πάτωμα? Κάνει βόλτες στο πάτωμα. Πάνω από το πτώμα μου. Όχι, στο παρκέ δεν περπατάει. Ποιο παρκέ, βρε, που θα σου φέρω το γραφείο στο κεφάλι? Είσαι τρελός, θα μου κουβαλήσεις φίδι στο μαγαζί? Είναι πολύ καλό, σενιόρα Σούλα. Το λένε Πεπίτο, είναι της Χουανίτας, αλλά επειδή έρχεται η μαμά της και το φοβάται, το έδωσε σε μένα. Και για να μην το έχω στο σπίτι μόνο του, σκέφτηκα να το φέρω εδώ. Γιατί να μην έχουμε ένα ζωάκι στο μαγαζί? Έχουμε ένα, φτάνει. Δηλαδή να μην το φέρω καθόλου? Καθόλου. Ούτε λίγο. Τι λίγο, θα φέρει στην ουρά? Έρχεται η Χουανίτα να τα αφήσει όπου να είναι. Όπου να είναι, ας το αφήσει. Εδώ με τίποτα. Καλημέρα σας. Έφερε το φίδι? Ορίστε. Είναι η Χουανίτα. Όχι. Είμαι η Ρίζα Βαρτανιάν. Η δημοσιογράφος.
Α, μάλιστα. Σούλα Καραγιανίδου. Έμπορος. Χωσέ. Χωσέ. Εργάζεστε εδώ. Εργάζεται. Έχετε χιούμορ. Ευχαριστώ. Ξέρετε, ετοιμάζουμε μια καινούρια εκπομπή με θέματα όπως η παιδεία, ο τουρισμός, οι επερχόμενοι Ολυμπιακοί αγώνες και θα ήθελα να μιλήσουμε, να πάρουμε και μερικά πλάνα από το μαγαζί. Από το μαγαζί μου? Γιατί? Είναι ένα θέμα που αφορά την εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών αγώνων. Η θετική και η αρνητική πλευρά του πράγματος. Καταλαβαίνετε? Μάλιστα. Εμείς θα πληρωθούμε γι' αυτό. Σκάσε βρε, μην τον ακούτε. Λοιπόν, είστε σύμφωνοι για το ρεπορτάζ? Εγώ δεν είμαι. Δεν ρώτησε εσένα, δικό μου είναι το μαγαζί. Σύμφωνη είμαι. Τέλεια. Θα περάσω αύριο με τον καμεραμάν. Με χώρισε. Με παράτησε και δεν μπορώ να της πω και τίποτα, γιατί υποτίθεται ότι πρώτος την παράτησα εγώ. Άμα θέλει, μπορεί να μου πει και μαλάκα δηλαδή, κατάλαβες? Και κερατάς και δαρμένος. Περίεργο μου φαίνεται. Τι περίεργο, αυτή έξω είναι έτοιμη να μας παντρέψει, το έχει πει σε όλους. Τι? Τι δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι εμείς οι δύο είμαστε ζευγάρι? Α, αυτό είναι τραγικό. Δεν είναι. Για μένα, για σένα είναι θρίαμβος. Ναι, πάντως το συμπέρασμα είναι ότι δεν με θέλει. Αυτό είναι το λιγότερο. Άκουσα να σου πω, πρέπει να πάμε να την πιάσουμε και να της πούμε ότι όλα ήταν ένα κόλπο. Καλά, είσαι τρελή. Αν πάω και τους πω ότι τη θέλω ενώ εκείνη δεν με θέλει, είναι σαν να τρώω χιλόπιτα. Λέει τώρα τι τρως, πακοτίνια? Χιλόπιτα έφαγες, αγάπη μου. Σύση, μπορείς να κανονίσεις να βγούμε εσύ, εγώ, ο κύριος Πέτρου? Α, γεια σας, τι κάνετε? Και ο Σταμάτης έτσι σε ζευγάρια. Τα μισή κοφίγε, γιατί σε βλέπω να την πληρώνεις εσύ τη δίθη. Έμπλεξαν. Τι το ήθελα να γίνω ψυχοπονιάρα στα καλά καθούμενα. Σκάσε! Ποιος το έβαλε αυτό? Ποιος το έβαλε αυτό? Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά κλείστο, θα ανέβω πάνω, θα σου φέρω την κρουσόνη στο κεφάλι. Καλημέρα σας. Πού την είδες? Είμαι από το κανάλι 4. Μας έβγαλε και στα κανάλια. Θα ήθελα να κάνω ένα ρεπορτάζ για την κυρία Μπέκου με την ευκαιρία της αποχώρησής της από τη σειρά. Τι κάνετε? Α, κυρία Μπέκου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ελίζα Βαρτανιάν, δημοσιογράφος. Σας ξέρω. Που έχετε εκείνη την εκπομπή με την ντουλάπα. Σιρτάρι. Ανοίγω το σιρτάρι. Α, ναι, απέναντι από την Τατιάνα. Γιατί όπου πάω ακούω αυτό το όνομα? Θα σας γελάσω. Και γιατί ήρθατε εδώ? Για τα παιδιά? Ποια παιδιά? Κυρία Μπία! Τι είναι, Σύση μου? Κυρία Μπία, τι κάνατε πριν στο κοντρόλ? Τι, ήσασταν στο κοντρόλ? Εσείς δεν είσαστε η Δεσποινή Στρανάκα, η βουλευτής? Μα τι δουλειά έχετε εδώ? Δεν φύγατε από τη σειρά? Έφυγε! Αλλά ξαναγύρισε! Αλλά όχι για να παίξει! Γιατί δεν κάνει να παίζει! Ήρθε η για να μας δει! Επειδή της λείψαμε! Και επειδή εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι! Γιατί την πυρκαγιά τη νιώθει σαν οικογένειά της! Συχνά πυκνά! Και όποτε η Βουλή τη βολεύει... Έρχεται να μας δει... Αυτό! Αλλά δεν παίζει! Όχι! Όχι! Μάλιστα. Είδες τι καλά που σε καλύψαμε. Ανάθεμα θα τα λέγεις εσύ τόσο καλά. Γιατί, ποια είναι η κυρία? Μην πανικοβληθείς, είναι δημοσιογράφος. Να αντιδράσεις ψύχρεμα. Ενθουσιάστηκε με την γνωριμία. Καλά. Έτσι κι αλλιώς, εγώ κυρία Μπέκου εσάς ήθελα. Σας ακούω. Πολύ νόστιμο το κέικ. Εγώ το έφτιαξα. Μαγειρεύεις κιόλας, ε? Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον Ενικό? Ναι, ναι. Πάντως θέλω να σου πω ότι μετάνιωσα για το ρεπορτάζ. Τι? Εγώ δεν ήθελα να πω τίποτα για το δελτίο. Ούτε να μιλήσω για παλιά. Εγώ ήθελα να μιλήσω για... Ρε, ας τα σάπια και πες μου με ποιον μίλησες. Με την άλλη. Άντε πάλι άλλη. Θα σε βγάλει άλλη στον αέρα. Κανένας δεν πρόκειται να με βγάλει στον αέρα. Απλώς κατάλαβα ότι δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ποιος το είπε? Εγώ ήδη έχω κάνει την πρώτη επαφή μαζί τους και τα πήγαμε και πολύ καλά και δέχτηκαν να μου μιλήσουν και για όλη την ιστορία. Αλήθεια? Βέβαια.
και θα κάνω και ένα ρεπορτάζ για τις ζωές τους και θα μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι. Παρεπιπτόντως, ποιοι άλλοι γνωρίζουν για την ιστορία με το δελτίο? Γιατί ρωτάς? Έτσι πληροφοριακά ρωτάω. Κοίτα, από όσο ξέρω, ένας μαθητής στην τάξη της Κέτης, ο Λαζάρου, η μακηγές που βάφει την πία, ένας σκηνοθέτης της Πυρκαγιάς, ο υπάλληλος της Σούλας, αυτοί. Ωραία. Πάντως είπαμε δεν εστιάσουμε σε αυτό. Εντάξει, βρε παιδί μου, λέμε τώρα. Κι εγώ θα μιλήσω δε από τίποτα για το δελτίο. Όχι, όχι, το κανονίσαμε. Λιγάκι μόνο στην αρχή. Για να πάρει μπρος η ιστορία. Είπαμε το θέμα της εκπομπής θα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η ζωή μετά το διαζύγιο. Και πες εσύ ό,τι θες. Εντάξει, έτσι δέχομαι. Θέλεις λίγο ακόμα? Ναι. Και μετά, όταν θα είσαι έτοιμος, θα γυρίσουμε και το βίντεο που τα διηγήσει όλα αυτά, εντάξει? Εντάξει. Ποιες σχέσεις και ποια διαζύγια. Έτσι και βγάλω τέτοιο θέμα στη φόρα, θα είναι η μπόμπα του αιώνα. Καθηγήτρια, έμπορος και στάρ της τηλεόρασης εκδικούνται τον πρώην τους με στόχο 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλειο. Να ζήσετε, κυρία, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνετε με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζετε. Ησυχία! Τι είναι αυτό? Τις γνώσεις στο φως. Κρασάει, πάει ησυχία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι είναι όλα αυτά? Ωραία έκπληξη, δεν είναι? Είπαμε να συνδυάσουμε το χείρισμα με τα γενέθλιά σας. Δεν έχω γενέθλια σήμερα. Είχατε όμως χτες. Όχι, είπαμε δεν είχα ούτε χτες. Δίνουμε μια άλλη νότα στο όλο θέμα. Πιο ανθρώπινη. Έχουμε φέρει και τούρτα. Γιατί δεν έχει κεράκι επάνω? Δεν ήξερα πόσο να βάλω. Να φέρουμε αμέσως. Τα πόσα θα κλείσετε? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Μπορούμε να βάλουμε ένα μόνο που συμβολίζει το άπειρο. Ερημίδης! Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Είπατε θα πάρετε πλάνο από το μάθημα, το θέμα μας είναι η παιδεία. Τούρτες και γενέθλια δεν ταιριάζουν. Και γιατί τούτε εδώ ήρθαν όλοι ντυμένοι σου παρά εδώ, δεν ξέρω. Από μόνοι τους. Τέλος πάντων, εγώ θέλω κάτι απλό. Εντάξει, ας το κάνουμε έτσι τότε. Βγαίνετε έξω, ξαναμπαίνετε μέσα στην τάξη, τα παιδιά σας λένε καλημέρα και τότε εσείς διαλέγετε ένα παιδί να σας πει το μάθημα. Πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε! Μισό! Έτοιμοι! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα σας, κυρία! Καλημέρα, κρασά! Καλημέρα σας! Καλημέρα! Φτάνει! Ποιος από εσάς θέλει να μας πει μάθημα? Πατήλα! Όχι! Όχι! Αυτό θα κοπεί. Για πες. Μάλιστα. Σε ακούμε. Τι θα πω, μάθημα? Ναι. Κανονικά. Δεν ξέρεις. Μάλιστα. Διάβασε κανένα σήμερα ή ασχοληθήκατε όλοι με τα ρούχα σας και τα μαλλιά σας? Είδατε. Μήπως να το διάβαζε κάποιος 5 λεπτά. Πέντε λεπτά. Ούτε μια ολόκληρη ζωή δεν του φτάνει. Θα σας πω εγώ πώς θα γίνει το πράγμα. Το κατάλαβα. Σίγουρα. Σι. Θα μπω μέσα και θα είμαι συγχυσμένος. Συγχυσμένος. Σι. Και θα πω στη Σύση όλο αυτό. Ακριβώς. Και γιατί δεν το κάνω αυτό? Έτσι για πλάκα. Πώς έκανε εσύ πλάκα ότι είναι με κάποιον, έτσι και εσύ θα μπει μέσα, δήθεν. Συγχυσμένος. Περίπου. Να σου πω, ξέρεις να τα πεις. Εσύ, έχω παίξει και σε πελίκουλα. Μη μου τα λες εμένα αυτά. Δεν θα συνεννοηθούμε. Ταινία. Αλήθεια, μπράβο! Στο Κάντζαρος. Ναι. Έλα, Σούλα. Έλα. Έχεις δουλειά? Πνίγομαι. Λέγε, ακόμα με το Χωσέ είσαι? Ναι. Πού είστε, τι τον θες? Θα σου πω άλλη φορά. Κάντζαρος, τι είναι? Ο Καλικάντζαρος. Έλα, γεια, okay. Λοιπόν. Η σενιόρα Σούλα δεν το έχετε το ταινία. Καλά, δεν πειράζει. Εσύ αυτά ήταν 8, εγώ τα έκανα και τα 8 εκτός από ένα το 4, γιατί είχα πάθει απτό με τα σφυράκια και δεν μπορούσε. Και πήραν έναν άλλο, αλλά δεν ήταν καθόλου καλό. Και όταν βγήκαν τα σφυράκια, το έκανα εγώ.
Ναι. Έλα, Σούλα. Τι είναι τα σφυράκια? Τα σφυράκια. Σου λέει την ιστορία με την ανεμοβλογιά? Α, μάλλον. Κόψτε τον όσο είναι καιρός. 3/4 κρατάει. Οκ, γεια. Λοιπόν, να σου εσύ, πω. Όχι, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Εσύ θα διαβάσεις ό,τι βλέπεις εδώ. Ξέρεις να διαβάσεις ελληνικά? Εσύ πολύ καλά. Πιο καλά μιλάω, βέβαια. Σωθήκαμε. Να πω, αυτό εδώ τι είναι? Πηγές. Πήγες. Τους τόνους να προσέχεις. Πήγες και τα έμπλεξες με αυτό το τζιτζιφιόγκο. Χιχιφιόγκο. Τζιτζιφιόγκο. Χιχιφιόγκο. Τζιτζιφιόγκο. Χιχιφιόγκο. Λοιπόν, άστο το τζιτζιφιόγκο. Πήγες και τα έμπλεξες με αυτό. Τελεία. Και τους τόνους να προσέχεις. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Εγώ γι' αυτό θα πληρωθώ. Από ποιον? Από σένα. Αφού θες να κάνω κάτι, δεν θα με πληρώνεις? Αυτό κάνουμε για πλάκα. Ε, και? Ναι. Έλα, Σούλα. Τι είναι πάλι? Ζήτησε από το Χωσέ να μου κάνει μια χάρη. 50 ευρώ. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ήταν φανερό ότι στη διάσκεψη των Σευρών η θέση της Ελλάδος θα ήταν πολύ πιο ευνοϊκή από αυτή της Τουρκίας. Τελείωσε. Κατ. Πολύ ωραίο. Έξοχη ιδέα σας. Έτσι ήρθατε τώρα, τη δουλειά μας κάνουμε. Τελειώσαμε? Ναι, ναι, νομίζω πως ναι. Α, πάμε στην ώρα. Πηγαίνετε. Θέλετε να σας περιμένω έξω? Όχι, όχι, μέχρι να μαζέψουμε εδώ. Θα μας εντοπίσετε, βέβαια, πότε να δούμε την εκπομπή. Βέβαια, λίμωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Μισό λεπτό. Εσείς είσαστε ο Λαζάρου, σωστά? Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσουμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Η κυρία Μπι έχει καταλάβει ότι όλο αυτό το στήσαμε επίτηδες και αποφάσισε να γελάσει σε βάρος μας. Λες? 1000%. Βλέπει τον κόμενό της πίτσι-πίτσι με τη φίλη της και αντιδράει έτσι. Καμία γυναίκα θα το έκανε αυτό, ακόμα και να μην σε ήθελε. Και για πέταμα να ήσουνα. Που δεν είμαι, βέβαια. Άντε, καλά. Λιγάκι θα ταραζόταν, δεν μπορεί. Άρα την πιάνει και το σταματάμε εδώ το παραμύθι. Λες, ε? Καλέ, ναι, πριν πάρει φορά και κάνει και εγώ δεν ξέρω τι. Προστίχη! Προστίχη! Τι κάνει αυτός εδώ? Μόλις χείρισα την πλάτη μου, πήγες και τα έπλεξες με αυτό το χιχιφιόγκο. Να! Τι? Τι γίνεται εδώ? Πια! Είδες πως τα έλεγα. Πάω να τη βρω. Για έλα εδώ εσύ. Έχω κι άλλα να πω. Έλα εδώ είπα. Γεια. Ορίστε. Συγγνώμη. Για τι πράγμα? Ναι, δεν ξέρεις. Για όλο αυτό το παραμύθι που σου στήσαμε με τη Σύση. Συγχωρεμένος. Μπορεί και να μου χρειαζόταν. Όχι, μπορεί. Σου χρειαζόταν. Όλη αυτή η ιστορία με τον Σάββα σε έχει απομακρύνει. Και δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Υπόσχομαι ότι δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό το θέμα. Το ορκίζεσαι? Θα το ξεχάσω τελείως. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Ναι. Έλα, Σάββα, η Ελίζα είμαι. Τι κάνεις? Κάναμε ήδη το γύρισμα με την Κέτη. Αύριο θα βρεθούμε με τη Σούλα και αμέσως μετά με την Πία. Σου είπε τίποτα για μένα? Βέβαια. Πώς ήσασταν όλο αυτό τον καιρό, ξέρεις. Κοίτα, αυτό που θέλω από σένα είναι αύριο το βράδυ να τους κάνεις ένα τηλέφωνο, να μαζευτούμε στο σπίτι να δούμε το υλικό πριν βγει στον αέρα, εντάξει? Εντάξει. Αύριο όμως, θα σου πω εγώ πότε. Έλα, γεια. Γεια. Αφού θέλει να μαζέψει και το υλικό. Τελικά μπορεί να μην είχα δίκιο που δεν την εμπιστευόμουν. Πάντοτε προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός στον πελάτη. Κάθε τουρίστας που μπαίνει στο μαγαζί
πρέπει να φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Διότι όλοι οι Έλληνες, αλλά κυρίως εμείς οι έμποροι, και ειδικά στις περιοχές με έντονο τουρισμό, είμαστε κατά κάποιον τρόπο πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. Κι εγώ! Θα το βουλώσεις? Δεν βλέπεις ότι μιλάω στην κάμερα? Hello. We are busy. Go to the next door. What? Διώχτε την ηλίθεια γιατί δεν καταλαβαίνει. Έχουμε γύρισμα, πες της. Δεν είναι ανάγκη. Τελειώσαμε. Αυτό ήτανε? Νομίζω ότι ήταν αρκετό. Πήραμε και πλάνα από το μαγαζί. Θα σας πείραζε να μιλούσε λιγάκι και με τον υπάλληλό σας? Εμένα? Εσάς θα σας πειράξει. Τι πράγμα? Ξέρω εγώ τι λέω. Κάντε δουλειά σας. Πετάγομαι 10 λεπτά στην τράπεζα και επιστρέφω. Μη φύγετε. Όχι, όχι. Εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε. Ωραία. Γεια σας προς το παρόν. Γεια σας. Γεια σας. Για πλησίασε. Σι. Κάτσε. Θα καθόμουν έτσι κι αλλιώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Για τους τουριστάς. Για τον Τζόκερ που κέρδισε ο Σάββας. Ο πρώην άντρας της αφεντικίνας σου. Τι ξέρεις? Άκου τι θα κάνω. Εκεί που θα είμαι δίπλα στο Σταμάτη. Ποιο Σταμάτη? Το βοηθό σκηνοθέτη, ντε. Α, ναι, έχουμε και αυτό το ζόρι μέσα σ' όλα. Θα κάνω ότι δίθεν ζαλίστηκα και θα λιποθυμίσω. Κάπου το άκουσα ότι το έκανε κάποια και πέτυχε! Το έκανε για να γνωρίσει βιομήχανο, όχι βοηθό σκηνοθέτη. Ελά τα πολλά πολλά τα σχέδια τώρα, γιατί θα έρθει και αυτή η δημοσιογράφο σήμερα. Παναγία μου! Σιγά, παιδί μου, Παναγία μου, περίμενε! Πω, πω! Πώς κάνεις, έλα εδώ καλέ, πού κρύφτηκες? Βρε αγάπη μου, θα φοράς την πέρτα σου εσύ, δεν θα φοβάσαι κανέναν, κάτσε εδώ. Μην πανικοβληθείς όπως προχτές, κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τον τελευταίο καιρό γιατί δεν με βάφεις πριν παίξω? Γιατί δεν φαίνεσαι. Α, ναι. Αυτό είναι. Σε αυτή την κατάσταση θα είσαι, χαμένη στο διάστημα. Και την κουβέντα να σου πιάσει που λέει ο λόγος, εσύ την κουκούλα σου και κουλ. Εμένα γιατί να μου πιάσει την κουβέντα? Ξέρω εγώ. Εδώ και σε μένα θέλει να μιλήσει, είπε. Για ποιο πράγμα? Για την κυρία Μπία, φαντάζομαι. Και σταμάτα να κλωτσάς τα κουνούπια. Αν θα ξαναέκανα καθημερινό. Όχι, δεν θα ξαναέκανα. Γιατί? Γιατί δεν θα ξαναέκανα. Γιατί πιστεύω ότι η φθορά του καθημερινού, μάλλον η φθορά του ηθοποιού του στο καθημερινό, γιατί το καθημερινό το ίδιο δεν φθήρεται, γι' αυτό και παίζεται κάθε μέρα τόσα χρόνια, οπότε το καθημερινό... Δεν θέλω να ξαναδέξω καθημερινό! Καθημερινό και καθημερινό δεν θέλω! Ωραία, ωραία. Έχω καλυφθεί. Από το καθημερινό εγώ να δεις. Όχι, όχι. Από το ρεπορτάζ. Τι αυτό ήτανε? Ναι. Θα πάρουμε και μερικά πλάνα από τους χώρους και είμαστε εντάξει. Και πάλι σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Έπαθε. Δεν ξέρω. Εκεί που καθόταν έπεσε. Και γιατί δεν την κράτησες? Δεν προλάβα. Και έπειτα ρωτάει η άλλη γιατί θέλω να ξανακάνω καθημερινό. Να. Ναι. Γεια. Σάβα, εσύ είσαι, τι κάνεις? Καλά είμαι. Σίγουρα. Ακούγεσαι κάπως. Όχι, όχι, καλά είμαι. Απλώς είναι ανάγκη να έρθεις από εδώ. Να έρθετε μάλλον. Και εκεί έτοιμη την Πία. Γιατί, τι έγινε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Τι είναι αυτό? Γλυκά για σένα. Για μένα? Ναι, για σένα, γιατί? Δεν έπρεπε τώρα. Σάβα, τι έχεις? Τίποτα. Πώς τίποτα? Από το τηλέφωνο δεν ακουγόσουν καλά. Τίποτα. Απλώς έκανα μια βλακία και... Τι βλακία έκανες? Καλησπέρα σας. Α, η Νταρντανιάν.
Βαρτανιάν. Αυτή τέλος πάντων. Τι ξέρεις? Ήρθε στο μαγαζί για ένα ρεπορτάζ για τον τουρισμό. Στο δικό σου μαγαζί? Γιατί ήρθε και στην τάξη. Να κάνει τι? Ρεπορτάζ για την παιδεία. Κράτη σύντος είναι αυτή, να έρθει και στις δυο. Και στις τρεις. Ήρθε και σε μένα, μου πήρε συνέντευξη. Και εδώ τώρα τι κάνει? Καριέρα. Δεν κατάλαβα. Θα καταλάβετε αμέσως. Καθίστε παρακαλώ. Τώρα σε μένα ήρθε γιατί ήμουν γνωστή. Σε αυτήν εδώ για να κάνει ρεπορτάζ για τον τουρισμό, στην άλλη για την παιδεία. Σε σένα τι ρεπορτάζ θέλει να κάνει? Για τον ύπνο? Για τον Τζόκερ. Ποιο? Σε λίγο θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Το υλικό είναι βέβαια ακόμα μοντάριστο, όμως είναι διαφωτιστικότατο, σας διαβεβαιώ. Ο Σάββας τηλεφώνησε στην εκπομπή μου να μου μιλήσει για τη μοναξιά του. Ή μάλλον καλύτερα να μου μιλήσει για την εγκατάλειψή του από εσάς στις 3 όταν... Α, τα λέει όμως πολύ καλύτερα το βίντεο. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό αυτό που έκαναν, γιατί από τη στιγμή που δεν είχε επανέλθει ακόμα η μνήμη μου... Από το ατύχημα που είχατε πριν 5 μήνες... Ακριβώς. Την ημέρα που μάθατε ότι είσαστε ο υπερτυχερός των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Τζόκερ. Ναι. Σάββα, τι είπες? Με παγίδεψε. Πώς σε παγίδεψε, αφού εσύ την πήρες τηλέφωνο? Ναι, αλλά δεν είχα σκοπό να σας κατηγορήσω για τίποτα. Τι, μας κατηγόρησες κιόλας? Γιατί πράγμα? Θέλετε να πείτε ότι μόλις διαπίστωσαν ότι είσαστε ο υπερτυχερός των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, έτρεξαν να υποφεληθούν? Στην αρχή. Μετά με βοήθησαν. Πώς? Με το να σας κρατάνε φυλακισμένο στο σπίτι? Μα δεν με κρατούσαν φυλακισμένο. Μα εσείς πριν από λίγο μας είπατε ότι δεν σας άφηνα να βγείτε έξω. Δεν πιστεύω αυτό που βλέπω. Θα τα διαψεύσω όλα. Εγώ δεν θα άφησα να παιχτεί αυτό το πράγμα στη τηλεόραση. Η τάξη μου. Εγώ. Το μαγαζί. Δυστυχώς δεν έχουν λίγο αυτά τα πλάνα. Ναι, αυτό μας μάρανε τώρα. Η πυρκαγιά. Δηλαδή εσείς μας παγιδεύσατε κανονικότατα. Απλώς αξιοποίησα τις πληροφορίες που μου έδωσε ο Σάββας. Όπως τις έδωσε θα τις πάρει πίσω. Θα το παίξει και άρρωστος ότι οι δίθεν είναι παρενέργειες από το ατύχημα και τέλος. Και μετά θα έρθει το δικό σου το τέλος βέβαια. Μα δεν είναι μόνο ο Σάββας που μπορεί να πιστοποιήσει τα όσα θα ισχυριστώ στην εκπομπή. Υπάρχουν κι άλλοι μάρτυρες. Εσύ τι γνωρίζεις για την υπόθεση με τον Τζόκερ? Λαζάρου. Ποια υπόθεση? Με τον Τζόκερ που κέρδισε ο κύριος Κατσίκης. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Μπράβο, Μάκη. Η κυρία Τόγκ με την οποία μιλήσαμε προηγουμένως μας είπε ότι εσύ ξέρεις. Α, σας τα πει και η κυρία. Mm-hmm. Πάρ' τα, Μάκη. Σοβαρό μάρτυρα έχετε. Έχω και σοβαρότερους, μην ανησυχείτε. Τι σας είπε η κυρία Μπίε για τον Τζόκερ? Αυτά έλεγατε έξω? Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την ιστορία. Προσπαθώ να την ξεχάσω. Το ίδιο και η Μπία. Και απορώ γιατί σας την ανέφερε και δεν μπορώ να καταλάβω και σε τι αποσκοπεί. Τι σημαίνει αποσκοπεί? Δεν αποσκοπείς. Εντάξει, ό,τι έγινε έγινε. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ με τη δημοσιοποίηση του όλου σκηνικού. Πριν από 5 μήνες έγινε αυτό. 7,5 εκατομμύρια είναι το ποσό. Ευρώ. 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 Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Εκεί που στεκόμουνα, ξαφνικά σαν να σκοτίνιασαν τα πάντα. Ήμουνα με το Σταμάτη, το βοηθό σκηνοθέτη. Εξαίρετο παιδί. Να του στείλω και φιλιά, αν βλέπει την εκπομπή βέβαια. Ζαλίστηκα και έπεσα. Αυτό ήταν λίγο άσχετο. Ξέχασα να το κόψω στο μοντάζ. Δεν μας ενδιαφέρει τι ξέχασες και τι δεν ξέχασες. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι τράβηξες ανθρώπους να μιλάνε εν αγνία τους και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να είναι νόμιμο. Και αν πας να το χρησιμοποιήσεις και να το κάνεις θέμα στην εκπομπή σου, θα κάνουμε κι εμείς θέμα την παραβίαση των δικαιωμάτων τους στον... Γενικότερα. Ακριβώς. Οπότε ξέχνα το. Δεν βλέπω άλλωστε και κανένα να μιλάει με τη θέλησή του. Χώρια του ότι φαίνεται ότι τους καθοδηγεί στην απούν. Ναι, αλήθεια. Συ, πριν από 5 μήνες, ο σενιόρ Σάββας κέρδισε 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Ιόκερ. Στο ποιο? Και στο Ιόκερ. Καλά, αυτή το G δεν το λένε. Δεν ξέρω πώς τις λένε. Η μία είναι προφεσόρα. Καθηγήτρια. Συ, λέει, αλλά εγώ δεν την πιστεύω, γιατί μία φορά που κάναμε μάθημα δεν τα ήξερε. Να τον είχα αυτόν μαθητή μου. Και η άλλη, αυτή με τα κόκκινα μαλλιά, κάνει το πυράγχας.
πύραρχος! Και μετά πήρανε το σενιόρ Σάβα στο σπίτι και ψάχνανε το Ιόκερ και τέτοια. Ποια μέρα θα το δείξεις στη τηλεβισιόν? Αν θα έχεις πεθάνει εσύ, δεν θα προλάβεις να το δεις! Νομίζω ότι είδαμε ήδη αρκετά. Σήκω και φύγε τώρα αμέσως! Μη φωνάζεις, γιατί εσύ θες για όλα. Ναι, αλλά δεν την έφερα εδώ να δημιουργηθεί αυτό το μπέρδεμα. Ποιο μπέρδεμα, μπέρδεμα το λες εσύ μόνο αυτό? Αυτό είναι κακούργημα. Έτσι και βγει αυτή η κασέτα στον αέρα, μας βλέπω και τις τρεις στη φυλακή. Εμένα πάντως η πρόθεσή μου δεν ήταν αυτή. Εσύ βούλωστο, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Γιατί ρε Σάβα, γιατί το έκανες αυτό? Δηλαδή από όλους αυτούς τους 5 μήνες δεν έχεις τίποτα καλό να θυμάσαι, μόνο αυτά? Δεν θυμόμουν μόνο αυτά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή τι άλλο είπες? Τα άλλα που είπα τα έσβησε. Και κράτησε ό,τι ήθελε αυτή. Γιατί το έκανες, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ήμουν μόνος μου. Ε, και τόσος κόσμος είναι μόνος του. Να σου πω κάτι. Και εμάς όταν μας παράτησες μόνες μας ήμασταν. Δεν βγήκαμε στα κανάλια να λέμε τέτοιες βλακίες. Και ήμασταν και ερωτευμένες. Και όταν ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος. Δεν ξέρει τι κάνει. Ακριβώς. Κι εγώ αυτό έπαθα. Τι έπαθες? Αυτό. Ποιο αυτό, ερωτεύτηκες? Ναι. Και επειδή δηλαδή εσύ ερωτεύτηκες, πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Μήπως έχει βάλει αυτή? Δεν με βάλε αυτή. Κανένας δεν με βάλε. Απλώς δεν ήξερα τι να κάνω, να σας φέρω πίσω. Δεν μπορώ να ζήσω μόνος μου χωρίς εσάς. Τώρα μόνο της είπες ότι ερωτεύτηκες. Έχεις κάποια να ζήσεις μαζί της, δεν έχεις? Καταρχήν, ποια είναι αυτή? Δεν είναι αυτή. Χριστέ μου, Σάβα, το ξέρα. Το ξέρα, το ξέρα, το ξέρα. Κάθε άντρας βαθιά μέσα του κρύβει. Λες και εσύ, βρε! Άστο να τελειώσει. Για πες. Τι πάει να πει δεν είναι αυτή, τι είναι? Αυτές. Ποιες? Εσείς. Εμείς οι τέσσερις. Οι τρεις. Ποια βγαίνει απ' έξω? Αυτή. Ο Ταρτανιάν. Βαρτανιάν. Όχι, δεν μας χαίρεις κι εσύ. Είμαι και φιλόλογος. Σάβα, τι λες? Σας αγαπάω. Είμαι ερωτευμένος μαζί σας. Και με τις τρεις? Ναι. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. You know I love you, I always will. My mind.